ενώ στις αρχές του Μάρτη περίπου μου ήρθε ένα χαρτί από την Διεύθυνση Υγιεινής ότι το νερό της Λάτρας που λέμε εδώ στο Δήμο Αγίου Μινά παρουσιάζει αυξημένες τιμές σιδηραρίου. Ζήτησα να επαναληφθούν οι δειγματοληψίες, διότι και στο παρελθόν έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα που ενώ ένα δείγμα έδειχνε ότι έχουμε αυξημένες τιμές, το επόμενο δείγμα έδειχνε πολύ μειωμένες. Μάλιστα σε μια προσπάθεια εξέβρεσης μιας σωστής λύσης σε πάση περιπτώσει πόσο είναι η τιμή του δεδαρίου, ενώ το χημείο του κράτους έδειχνε περίπου δύο μονάδες υδραργύρου και στείλαμε εμείς δικά μας δείγματα στο Δημόκρατο τα οποία δείχνανε 0,4. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μια διαφορά του 1,6 είναι τεράστιο και δημιουργεί προβλήματα. Είχα πει από τότε στις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Υγιεινής οι οποίες εκτελούν τις δειγματοληψίες κάθε φορά που θα γίνεται δειγματοληψία να είμαστε παρόντες ούτως ώστε να ξέρουμε τι ακριβώς κάνουν. Εκείνο που έχω διαπιστώσει στο παρελθόν και δεν ξέρω αν συνέβη και την τελευταία φορά, υποψιάζομαι ότι αυτό έχει γίνει. Εμείς το νερό από την γεώτρηση έρχεται με δίχτυο σε δεξαμενή εδώ στους Αγίους Αναργύρους στον προφήτη Ηλία που το αναμειγνύομαι και μετά το δίνουμε στη Λάτρα και είμαστε πάντα σε πολύ καλής τιμές εν πάση περιπτώσει κάτω του ορίου. Εκείνοι πάνε και παίρνουν δείγματα από κάποιες βρύσες οι οποίες παίρνουν κατευθείαν πάνω από το δίχτυο πριν ακόμα πάει στην εξαμενή και γίνει η ανάμιξη. Αυτές οι υπεροχές είναι περίπου 40 τον αριθμό σε σύνολο περίπου 2.500 παροχών, οι οποίοι ιδιοκτήτες εγνώσιτος έχουν τρυπήσει το δίχτυο και έχουν πάρει νερό από τον αγωγό κατευθείαν. Τόσο έχουμε φυσίσει την προσοχή ότι δεν γίνεται να μιξεί ότι μπορεί να έχουν προβλήματα. Το αποδέχονται διότι θέλουν να έχουν μεγάλη πίεση και τους ενδιαφέρει η ποσότητα του υδραργύρου. Εκείνοι λοιπόν πάνε και παίρνουν συνήθως ένα δείγμα από τις συγκεκριμένες βρύσες οι οποίες είναι πριν την ανάμιξη και έρχονται και λένε να πούμε έχετε αυξημένες ποσότητες. Για ποια γεώτρηση μιλάμε, Δήμαρχε? Του γρου. Στα σπηλάδια που λέμε, τη δικιά μας. Ωστόσο, το γεγονός ότι μετά από τόσες βροχοπτώσεις οι τιμές του υδραργύρου εμφανίζονται ιδιαίτερα αυξημένες στη συγκεκριμένη μέτρηση, στην επίμαχη μέτρηση, δεν σας ανησυχεί? Εμένα με προβληματίζουν πολλά πράγματα, κύριε Παγωδή. Πρώτον, ότι από τις ίδιες περιοχές έγιναν μετρήσεις και υδρεύεται ο Δήμος Χίου, υδρεύονται τα καμπόχωρα, αυτή είναι η αλεκάνη του Κοραγάρη. Και εκεί δεν παρουσιάζονται προβλήματα. Είναι ποτέ δυνατό λοιπόν μια γεώτρηση να παρουσιάσει πρόβλημα και άλλη να μην έχει? Πιστεύω λοιπόν ότι έχει γίνει 99% λάθος, γιατί σας είπα ότι σε συγκεκριμένη περίπτωση όταν έγινε παλαιότερα από 2 φτάσαμε στο 0,4 και όταν τελικά κάναμε μια δειγματοληψία από την ίδια τη γεώτρηση με τους υπαλλήλους υγιεινής, εγώ προσωπικά, τελικά βγήκε 0,9. Τελικά πότε, και ήταν και μετά από ένα μήνα. Που ένα μήνα σε καλοκαιρινές περιόδους, μα συγγνώμη, γιατί ώρες-ώρες δηλαδή, γίνονται κάποια πράγματα τα οποία δημιουργούν λαθασμένες εντυπώσεις. Όταν τον Ιούλιο πρόπερση μας λένε για πρώτο δείγμα 1,9 και 2 και μετά κάνουμε ανάλυση παρόντος εμού και βγαίνει 0,9, αν ήταν τον Ιούλιο 1,9, τον Αύγουστο έπρεπε να είναι 2,5, να είναι 3 και βγήκε 0,9. Εγώ λοιπόν δεν αναγνωρίζω αυτά τα. Ειλικρινά το λέω ότι δεν αναγνωρίζω αυτά τα αποτελέσματα. Έχω πάρει τον κύριο Αντινομάκη, του έχω στείλει και την επιστολή. Αν θέλετε να τη δώσω να την δημοσιεύσετε κιόλας. Και ζητώ τις επόμενες. Και το έχω πει, το ζητώ επανειλημμένα. 8 χρόνια με δημοκρατία, 8 χρόνια αυτό το πράγμα κάνω. Όταν πάτε να κάνετε δειγματοληψίες, θέλω να είμαι παρόν. Είναι κάτι κακό. Στην περίπτωση που βεβαιωθούν ωστόσο, Δήμαρχε, ξανά τα αποτελέσματα και με την παρουσία τη δική σας, είμαι υπάλληλο, εν πάση περιπτώσει, του Δήμου Αγίου Μινά. Εσείς θα την κλείσετε τη γεώτρηση, θα ζητήσετε το κλείσιμο τη. Κατόπιν των ανωτέρων, αναμένω μία σύντομη δειγματοληψία ομού και των δύο υπηρεσιών και σε περίπτωση που υπάρξουν αυξημένες τιμές υδραργύρου, να προχωρήσουμε όλοι οι φορείς μαζί σε νέα δραστικότερα μέτρα περιορισμού της τιμής υδραργύρου για την καλύτερη παροχή υπηρεσιών υγιεινής πολίτες μας. Δεν είμαστε ανάλγητοι, ούτε θέλουμε να έχουμε πρόβλημα με τους πολίτες μας ότι τους ποτίζουμε υδράριο. Εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να κρατηθούμε και υπάρχουν τρόποι να γίνουν αυτά τα πράγματα. Το θέμα είναι ότι δεν δικαιολογείται αυτή την εποχή να υπάρχει τόσο αυξημένη τιμή αφενός, από ό,τι λένε, γιατί εμένα κανείς δεν μου είχε ανακοινώσει το ακριβές ύψος του. Μου είπαν πως είναι αυξημένες. Εγώ δεν ξέρω πώς είναι η αύξηση, αλλά ό,τι και αν είναι, δεν δικαιολογείται. Και το κυριότερο, γιατί να έχει μόνο τον Θημιανόν, του Δήμου Αγίου Μινά και οι υπόλοιπες που οι τρεις που είναι από τον Κορακάρι να μην έχουν πρόβλημα? Νομίζω πως είναι, αν δεν είναι επιλήψιμο, τουλάχιστον περίεργο. Έτσι.